κάποιος σας ρωτούσε ποιο είναι το πιο ζώρικο και καθαρά ελληνικό επάγγελμα, τότε τι θα απαντούσατε? Καλά το σκεφτήκατε. Εργάτης σε ναυπηγείο. Έχω έρθει στα ναυπηγεία του ομίλου Σπανόπουλος. Ένα μέρος που περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο αντιπροσωπεύει την ναυτική παράδοση της χώρας μας. Σήμερα θα εργαστώ ως ναυπηγοεπισκευαστής. Βαρβάρα. Γεια σου, Βαρβάρα μου. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά το καταλάβατε, ο πιο ζώρικος, υποβρύχιος δίτης επισκευών είναι η Βαρβάρα. Ήρθα εδώ, ποτέ δεν ξέρω ακριβώς τι έχω να κάνω, αλλά ξέρω ότι έχω να κάνω κάτι πολύ πολύ δύσκολο και επικίνδυνο, σωστά? Και επικίνδυνο. Για πες μου. Γενικά να ξέρεις ότι η επαγγελματική κατάρρευση είναι επικίνδυνη, έτσι, ναι. Δεν είναι... Μην φανταστείς ότι είναι το scuba dive. Βλέπουμε ψαράκια, κοχυλάκια, καθαρά νεράκια και τέτοια, έτσι. Καμία σχέση. Θέλω να πω, η επαγγελματική κατάρτιση να θα δεις τώρα, θα έχεις χαμηλή ορατότητα, δεν θα βλέπεις, θα δουλεύεις με την αφή. Είναι βρώμικα εδώ πολύ, Δεν θα βλέπεις, ναι. Δεν θα βλέπω τίποτα. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Oh. Για να σου πω μισό λεπτό, ήθελα να δω κάτι. Ναι. Καλά το φανταζόμουν. Ξέρετε πώς είναι το νερό, Όχι, για να δεις πώς δουλεύει ο δίτης, έτσι, με την αφή. Θέλω να πάμε κατευθείαν στην πρώτη εργασία που έχουμε να κάνουμε, γιατί μου έχεις πολλές δουλειές σήμερα να κάνω. Μία είναι να ανελκύσουμε μία άγκυρα. Να ανελκύσουμε μία άγκυρα? Ναι, 14 τόνους. 14 τόνους? Ναι, ο γερανός. Ο γερανός. Για να πιάσει, να ανελκύσει κάτι, έχει σειρματόσχημα. Εμείς αυτό το πράγμα θα το σαμπανιάρουμε. Δηλαδή... Όπως θα είναι η άγκυρα, θα κατεβάσουμε τα σειρματόσχημα, έτσι, θα έχουμε τα ναυτικά μας κλειδιά, θα τα κοτσάρουμε, θα τα βιδώσουμε και μόλις τα κοτσάρουμε και τα δέσουμε, βίρα μάστορα. Ωραία, ξεκινάμε να μου δείξεις ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε και να μου γνωρίσεις τους συνεργάτες σου. Γεια σου. Γεια σου, Σπύρο. Το όνομά σου? Είμαι ο Τάκης. Γεια σου, Τάκη. Όλα καλά? Πάω. Εντάξει, εγώ ξέρω ποιος είσαι, έμαθα. Είσαι... Θα μαρτύρισαι όλα. Ναι, το ήξερα αυτό από πριν. Είσαστε στη δουλειά, δουλεύετε μαζί. Ζευγάρι μέσα στη θάλασσα. Ζευγάρι μέσα στη θάλασσα. Ζευγάρι έξω από τη θάλασσα. Όχι, Όχι. Δεν βλέπουμε ποτέ τη δουλειά με τη διασκέδαση. Ποτέ τη δουλειά με τα κομμενικά. Σε πάω, ρε Βαρβάρα. Σπύρο, πήγαινε, ετοιμάσου, ντύσου, να κατέβουμε να φτιάξουμε την άγκυρα. Εντάξει, πρέπει να πάω να ντυθώ. Πάω. Εκτός από την κλασική στολή από νεοπρέν που φοράνε όλοι οι δίτες, πρέπει να φορέσω και μία ζώνη με βαρύδια βάρους 8 κιλών, που όπως μου εξηγεί η Βαρβάρα, σε περίπτωση ανάγκης μπορώ να απασφαλίσω και να ανέβω γρήγορα στην επιφάνεια. Η επαγγελματική κατάδυση σε λιμάνι δεν έχει καμία σχέση με ψυχαγωγία και αυτό είναι πολύ αγχωτικό. Μια χαρά. Τα χέρια μου ήδη έχουν παγώσει. Και είναι η πρώτη φορά που φεύγω στη θάλασσα και αισθάνομαι τόσο άβολα. Τώρα καταλαβαίνω, είμαι γεμάτος καλώδια, πιέζομαι παντού. Έχεις να μου πεις κάτι πριν κατέβουμε κάτω, κάτι που πρέπει να ξέρω, κάτι που πρέπει να γνωρίζω? Πάμε να κοτσάρουμε. Υποβρύχια, ανέλκυση άγκυρες 14 τόνων. Τώρα, Ο εξοπλισμός του δίτη είναι αρκετά περιοριστικός, αλλά ακόμα χειρότερη είναι η αίσθηση του παγωμένου νερού. Και όσο κατεβαίνουμε πιο βαθιά, η θερμοκρασία πέφτει ακόμα περισσότερο. Όλα καλά, απλά δεν βλέπω τίποτα. Θερμοκρασία φρέσκα! Όλα είναι πολύ βαθιά εδώ. Σε τι βάθος είσαστε? Σε 20 μέτρα. Σπύρο, όλα καλά? Γύρω μου βρίσκονται συνέχεια δίτες που μου κάνουν νοήματα για όλα αυτά που πρέπει να κάνω. Είναι όμως τόση πολύ η πληροφορία και τόσος ο φόβος που νιώθω που δεν μπορώ να καταλάβω τι μου λένε. Εξισώνεις καλά, Σπύρο?
Όχι. Ανέβα λίγο πιο πάνω και προσπάθησε καλύτερα. Okay, το κάνω. Ο χειριστής ασφαλείας μου ζήτησε να ανέβω λίγο πιο ψηλά και να επαναλάβω την αποσυμπίεση, γιατί την πρώτη φορά δεν την έκανα σωστά, με αποτέλεσμα να με πονάει πάρα πολύ το αυτί μου. Βρήκατε την άκυρα? Βρήκαμε. Μπράβο, μπράβο. Οκ, εδώ είναι. Βάλτε ένα καλαθούρι να μην το χάσουμε. Οκ. Την ώρα που άρχισαν τα σειρματόσχηνα να τεντώνουν, τα άκουγα μπρος, πίσω μου, δεξιά μου, αριστερά μου και φοβήθηκα ότι κάποιο από αυτά θα με κόψει τη μέση. Α, εντάξει, τη δένετε κιόλας, τη δένετε. Κοτσάρεστε το την άγκυρα, κοτσάρετε την άγκυρα. Οκ, περίμενε. Καλά τα σαμπάνια, μη σας φύγει. Οκ. Το βάλαμε και τώρα θα βάλεις και το φωτισιμάδι. Βιδώστε το καλά. Το βιδώνω καλά, ναι, για να μην φύγουνε. Καλά το σαμπάνι, μη σας φύγει. Το μηδόνο το σαμπάνι. Να κάνουμε βήρα. Λες όλους να φύγουν από γύρω. Οκ, απομακρυνθείτε οι δίτες όλοι. Ωραία, απομακρυνθείτε, φύγε Βαρβάρα, φύγε. Οκ, κάντε βήρα, βήρα, βήρα. Βήρα κάνουμε. Πόσους τόνους είναι αυτοί, 14. Κάνει βήρα. Οκ, μου λένε να έχω αφαιρθώ ακόμα περισσότερο. Σπύρο, το σωλήνα σου πρόσεχε. Ναι, και να μην βλεχτεί, το προσέχω. Όλα καλά. Όλα καλά, ανεβαίνει. Ζαλίστηκα όπως ανεβαίνουμε. Σιγά σιγά την ανάδυσή σου, σιγά σιγά. Είναι μεγάλο το βάθος. Ξενερίσατε? Σε βλέπω και εσένα, σας βλέπω όλους. Α, ωραία. Αυτό δεν μου το πες, Βαρβάρα. Αυτό δεν μου το πες, Βαρβάρα. Κάτω από το νερό, η χαμηλή ορατότητα δεν σε αφήνει να καταλάβεις πόσο τεράστια είναι μια άγκυρα ενός τάγκερ. 14 τόνοι ατσαλιού ανελκύστηκαν σε μερικά μόνο λεπτά. Και κάτω ήταν δύσκολα, δηλαδή είχε πάρα πολύ κοντούρα, κάνει κρύο. Αυτή η μάσκα, ναι, μεν έχω επικοινωνία και ακούω τι μου λένε και μπορώ να μιλήσω, αλλά είναι πολύ δύσκολο, τις πιέσεις πάρα πολύ. Είσαι πολύ στενά ακούρα κάτω. Δύσκολο. Ζώρικο. Ζώρικο, φίλε, ζώρικο. Υπάρχει κάποιο πιο ζώρικο τώρα, να πας να κάνω κάτι πιο... Ποιο? Να κολλήσουμε. Να κολλήσουμε, που είναι πιο ζώρικο. Υποβρύχια ηλεκτροσυγκόνηση. Ναι, αυτό ακούγεται ακόμα πιο δύσκολα από την Αγγελία. Λοιπόν, εγώ πάω να πιω ένα καφετάκι, να συσταθώ και θα έρθω να δω το κολλήσατε καλά. Έλα. Στεπόλυπο. Έλα. Εσανεύουμε. Έλα ρε κομμάτι μου, κάνεις φλάκα. Κάνεις φλάκα, εσανεύουμε. Είσαι θεά. Το συγκεκριμένο ναυπηγείο είναι ένα από τα πιο σύγχρονα στην Ελλάδα. Είναι επόμενο λοιπόν να μην αφήνετε τίποτα στην τύχη. Η ανέλκυση της άγκυρας σε σχέση με την επόμενη δουλειά είναι παιχνιδάκι. Υποβρύχια ηλεκτροσυγκόλυση. Στο κάτω δεξιά μέρος του πλωτού γερανού, σε βάθος 18 μέτρων, υπάρχει ένα μικρό ρήγμα που πρέπει να στεγανοποιηθεί. Βρήκατε γνωστό οδηγό, Τάκη, Βαρβάρα. Δείξτε μου λίγο, γιατί ξέρεις, μην κάτω από κάτω και αρχίσεις και πολλά. Η ομάδα μου εξηγεί γρήγορα τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουμε για την επισκευή. Δυσκολεύομαι τόσο πολύ να εξοικειωθώ με την ηλεκτροσυγκόλυση έξω από το νερό, που δεν ξέρω τι πρόκειται να συμβεί μέσα στη θάλασσα σε μερικά λεπτά.
Η αυτοπεποίθηση της Βαρβάρας πάντως σίγουρα λειτουργεί καθησυχαστικά. Βλέπουμε που κατεβαίνετε. Πόσα μέτρα είστε τώρα? Οκ. Σπύρο, πάρε τα γάντια, τα λαστιχένια από τη Βαρβάρα και φόρα. Σωστά. Οκ. Είναι ένα μικρόβιο και θα βάζω μέσα στη τσιμπίδα τώρα. Βάλτο. Και τώρα μου έδειξε την περιοχή που θα γίνει την ηλεκτροσυγκόνηση και την καθαρίζω. Καθάρισε καλά το κομμάτι. Για να πιάσει το ηλεκτρόδιο καλά. Είμαστε εντάξει. Φάνηκε το ρήγμα. Σπύρο, πόσα εκατοστά είναι το ρήγμα? Είναι 30 το γράψαμε, εντάξει. Όλοι ξέρουμε ότι ρεύμα και νερό δεν είναι καθόλου καλός συνδυασμός. Και αυτό που δεν μπορεί να ξεκολλήσει από το μυαλό μου είναι το πώς γίνεται να μην παθαίνω ηλεκτροπληξία. Μπράβο, μπράβο. Το ρήγμα καταγράφηκε και στεγανοποιήθηκε. Τόσο όμως η ίδια ηλεκτροσυγκόλληση, όσο και οι συνθήκες κάτω από το νερό, ήταν πραγματικά ζόρικες. Πάρα πολύ. Μια πραγματική πρόκληση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Θέλω να σας πω όμως το εξής, ότι εδώ και μερικές μέρες ήξερα ότι θα έρθω και θα κάνουμε τις πολύ σκληρές εργασίες. Ήξερα ότι δεν είναι εύκολο, ξέρω ότι είναι επικίνδυνο. Αλλά πρέπει να σας πω ότι αισθάνθηκα ιδιαίτερα άβολα. Και είναι η πρώτη φορά ως Έλληνας, το καταθέτω αυτό, που έπεσα μέσα στο νερό και δεν το ευχαριστήθηκα καθόλου. Καθόλου. Και μόνο μπορώ να σκεφτώ τι ζόρι τραβάτε κάθε μέρα εσείς που κάνετε αυτή τη δουλειά. Βαρβάρα, τα σέβομαι. Χάρηκα πάρα πολύ που δουλέψαμε μαζί σήμερα. Πολύ. Έκανα μια νέα φιλιππηρεώτησα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι φοβερή. Είσαι πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω πόσες ζόρικες γυναίκες θα βρω ακόμα στα ζόρικα επαγγέλματα. Αλλά εσύ σίγουρα είσαι το νούμερο ένα μας μέχρι τώρα. Και εγώ και πάλι ένα τελευταίο. Φιλάκι. Να προσέχεις. Και τ' άλλο.